Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 9 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. ΠΑΟΚ 24, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον, με τον ΠΑΟΚ, για την ασπρόμαυρη επικαιρότητα. Με το παιχνίδι το αυριανό να ανοίγω παρένθεση, πρέπει να κλείνω παρένθεση, είναι στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι το αυριανό με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Το παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδίσει η ομάδα. Και αφού το κάνει, από το Σάββατο και μετά, μπορεί να επικεντρωθεί στο 1000% στο πολύ μεγάλο μάτς που ακολουθεί την Τετάρτη με την, με την Κράσνονταρ. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες μετά το, το παιχνίδι στην, στη Ρωσία, είναι λίγο ένα ζήτημα και μάλιστα σημαντικό μετά την εντός έδρας απώλεια που είχε πάει με τον Ατρόμητο την προηγούμενη αγωνιστική, να μην έχει κι άλλη απώλεια τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα. Προφανώς και όταν μιλάμε για μια μεγάλη σειρά αγώνων όπως είναι το πρωταθλήματος, οι απώλειες στην αρχή μπορεί να καλυφθούν στην πορεία. Ωστόσο, έχουμε δει ότι στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για τέτοιες αποστάσεις από νωρίς και χαμένους βαθμούς με αντιπάλους που δύσκολα θα χάσουν άλλοι συνδιεκδικητές των ίδιων στόχων με τον, με τον ΠΑΟΚ, δύσκολα καλύπτεται το, το κενό αυτό. Και νομίζω κανένας δεν θέλει στον ΠΑΟΚ μετά από τρεις αγωνιστικές, να και το βρενό παιχνίδι δηλαδή, η ομάδα να έχει ξεκινήσει με μόλις μία νίκη. Οπότε λοιπόν, το αυριανό παιχνίδι είναι στο, στο προσκήνιο. Το αυριανό παιχνίδι είναι αυτό το οποίο απασχολεί, και νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς αυτό χρονικά, πιο πολύ θα μένουμε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι μετά το μάτς το βράδυ της Τρίτης, η Τετάρτη αναλώθηκε σε ότι έγινε, τι δεν έγινε σε αυτό το μάτς, και νομίζω ότι και στην ίδια την ομάδα με το επόμενο 24ωρο κάπως έτσι θα ήταν, με όσα γίνανε στο Κράσνονταρ. Η αλήθεια είναι ότι χρόνος πολλής για προετοιμασία δεν υπήρχε για το παιχνίδι το αυριανό. Ουσιαστικά σήμερα έγινε μια πιο κανονική προπόνηση, να το πω έτσι, που συμμετείχαν όλοι εκεί, γιατί και μετά το μάτς στην Ρωσία, με την προπόνηση, με το ξεμόδισμα που έγινε εκεί, και χθες ουσιαστικά πάλι ήταν ξεκούραση για όσους παίξανε, και οι άλλοι κάνανε κανονική προπόνηση. Σήμερα ουσιαστικά έγινε μια πιο κανονική, να το πω έτσι, προπόνηση. Αν μπορούμε να μιλήσουμε για προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι, πιο πολύ προετοιμασία για αυτό το μάτς έχει να κάνει με το πνευματικό κομμάτι παρά με το έτσι καθαρά αγωνιστικό. Σημαντικό το γεγονός ότι τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα είναι στην αποστολή, αναμενόμενο σε ένα βαθμό. Νομίζω ότι όσον αφορά τον Τσόλακ θα πάρουμε εικόνα στο αυριανό μάτς του Πανθεσσαλικού. Πιθανό να πάρουμε εικόνα και από τον Ουαγγέ, γιατί και αυτός είναι σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ έχει ζήτημα. Είναι στην αποστολή και ο Λίρατζης, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Αν σκεφτούμε ότι σε πρώτη φάση ο Λίρατζης ήταν εκτός ομάδας, στην πορεία επέστρεψε, τώρα είναι και στην αποστολή σε ένα γνωστό γήπεδο για αυτόν, καθώς πέρσι ήταν στην ομάδα του Βόλου και έκανε μια καλή σεζόν ο Λίρατζης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για έκπληξη. Γενικά ο Φερέιρα δεν το έχει και πολύ ζήτημα να κάνει κάποιες αλλαγές, ειδικά φέτος στα παιχνίδια. Αλλά από τη στιγμή που δεξιά, στην Ελλάδα έχουμε δει τον Μπίσεσβαρ να παίζει όλη την πλευρά, και στην Ευρώπη τον Κρέσπο, δεν ξέρω αν αύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Λίρατζης. Αλλά νομίζω θα είναι έκπληξη. Απλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σήμερα που μιλάμε. Εκτός παραμένει ο Λέο Μάτος, εκτός έμεινε ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος έχει ένα θέμα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, ενώ έμεινε εκτός και ο Σφιντέρσκι. Οπότε από τη στιγμή που λείπει και ο Σφιντέρσκι, να δούμε ποιος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, αν ο ΠΑΟΚ ξαναπάει με ένα, όπως πήγε στην Μπενφίκα περίπου, μπροστά, δηλαδή με μεσοεπιθετικούς, να το πω έτσι, είτε τον Τζόλι, είτε τον Μπέλκα, είτε τον Ζίβκοβιτς. Αλλά είναι ο Τσόλακ, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Γερμανοκροάτης, αν είναι σε τέτοια κατάσταση. Ωστόσο το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Τσόλακ και ο Ουαγγέ είναι στην αποστολή, δίνουν νομίζω ένα παραπάνω ενδιαφέρον για το αυριανό παιχνίδι. Έτσι, γιατί είναι τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, είναι παίκτες που
δεν έχουμε εικόνα από αυτούς. Οπότε το γεγονός και μόνο ότι είναι σε αυτούς που πήρε μαζί του ο Αμπέλ Φερέιρα, δίνει και ένα παραπάνω ενδιαφέρον, μια παραπάνω προσμονή, να το πω έτσι, για να δούμε το αυριανό μάτς και να έχουμε μια πρώτη εικόνα. Αν θα έχουν και από τους δύο θα φανεί, ή αν θα έχουμε μόνο από έναν. Το λέω και το ξαναλέω ότι το παιχνίδι το αυριανό, που θα συζητήσουμε και με τον Στέργιο, είναι μάτς που έχει παγίδες, όπως και να το κάνουμε. Είναι ξεκάθαρα παιχνίδι το οποίο εξαρτάται από την εικόνα και την νοοτροπία που θα έχει ο ΠΑΟΚ. Και μένω κυρίως στο δεύτερο κομμάτι, γιατί αυτό, ας πούμε, ότι του έλειψε από το παιχνίδι του Ανατρόμητο, ας το πούμε, που ήταν αμέσως μετά μια μεγάλη πρόκριση επί της Μπενφίκα και πριν από το μεγάλο μάτς στη Ρωσία. Αλλά όπως εξηγούσα και χθες, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία χτισήματος μιας καινούργιας ομάδας, και η διαδικασία αυτή δεν είναι τόσο εύκολη, δεν συμβαίνει επίσης από τη μια στιγμή στην άλλη το να δημιουργήσει όλα όσα θέλει εντός και εκτός γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία έχει μπει την ώρα που έχει πολύ μεγάλα μάτς στην Ευρώπη και παίζει ένα πολύ μεγάλο στόχο, αλλά δείγμα του σκεπτικού του, δείγμα της νοοτροπίας που πρέπει να μπει σε αυτή τη καινούργια σταδιακά ομάδα που έχει ακόμα κάποιους παίκτες από την προηγούμενη ομάδα σε ρόλους σημαντικούς. Είναι και το πώς αντιμετωπίζει τα παιχνίδια τα οποία θεωρητικά είναι του χεριού της. Και το πρώτο δείγμα με τον Ατρόμητο δεν είναι καλό. Φυσικά και στο διάστημα που βρίσκεται η ομάδα, ο πολύ μεγάλος στόχος είναι στην Ευρώπη και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, δεν μπορεί κανένας να πει κάτι για αυτό. Ωστόσο, το να έχει την νοοτροπία, ξαναλέω την νοοτροπία, όχι τόσο την αγωνιστική εικόνα, την νοοτροπία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει αύριο. Και νομίζω ότι αν έχει αυτή την νοοτροπία την οποία λέμε, δηλαδή την νοοτροπία του να μπει και να κερδίσει, να μην αφήσει στον αντίπαλο περιθώριο να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι από το μάτς, κάτι που το έκανε με τον Ατρόμητο και στο τέλος δεν πήρε την ίδια ο ΠΑΟΚ. Ίσως αυτό το κομμάτι είναι πιο σημαντικό από το πώς θα αγωνιστεί αύριο. Δηλαδή αν θα έχει κάποια φοβερή απόδοση, αν θα βάλει, ξέρω εγώ, 2-3-4 γκολ και ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι. Οπότε λοιπόν, το παιχνίδι το αυριανό στο μυαλό πολλών γύρω από την ομάδα μπορεί να έχει λίγο χαρακτήρα αγκαρία, να το πω έτσι, λόγω του πολύ μεγάλου τελικού ουσιαστικά που είναι με την Κράσνονταρ την Τετάρτη. Αλλά αν η ομάδα έχει αυτή τη λογική, δεν θα πάρει τίποτα αύριο. Θα γυρίσει με απώλεια από το Βόλο. Και επειδή καταλαβαίνω ότι το μάτς Τετάρτης είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε αντιληφθεί, αντιλαμβανόμαστε το τι παίζεται και στο κομμάτι το αγωνιστικό και στο κομμάτι το οικονομικό και στο κομμάτι του γοήτρου. Ωστόσο, ό,τι και να γίνει την Τετάρτη, η χρονιά θα συνεχιστεί. Είτε είναι μια μεγάλη πρόκριση και ο ΠΑΟΚ θα μπει στους ομίλους Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του, είτε ένας αποκλεισμός, ο οποίος θα τον αφήσει τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, αλλά στο Europa League. Έτσι. Οπότε λοιπόν το αυριανό μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να γίνει η δουλειά αύριο, είτε εύκολα είτε δύσκολα. Η αποστολή που αποτελείται από Πασχαλάκη, Ζίβκοβιτς, Μιχάη, Ίγκασον, Βαρέλα, Κρέσπο, Λίρα, Τζιουαγκέ, Γιαννούλη, Μιχαηλίδη, Περέιρα, Εσίτη, Νινούα, Σβάμπελ, Γκαντουρί, Πέλκα, Άνδρια Ζίβκοβιτς, Βρακά, Τζόλι, Κούσια και Τσόλακ. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα αρκετά γεμάτη για να παίξει ένα παιχνίδι με τον Βόλο και να τον κερδίσει. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό που ανέφερα πριν, το κομμάτι της νοοτροπίας. Το πόσο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί σε αυτόν τον τομέα, στο μάτς το αυριανό, και νομίζω ότι αν εμφανιστεί όπως πρέπει, δεν θα έχει απώλεια. Αν εμφανιστεί επιτρέποντας τον αντίπαλο να πιστέψει, επιτρέποντας τον αντίπαλο να πλησιάσει προς την περιοχή του και να απειλήσει, επιτρέποντας τον αντίπαλο να πηγαίνει πιο δυνατά στην μπάλα, στις μονομαχίες, τότε θα έχει πρόβλημα και στο αυριανό παιχνίδι, όπως είχε και με τον Ατρόμητο τη δεύτερη αγωνιστική, και ήρθε αυτή η ισοπαλία.
ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει πολύ στο κομμάτι τη αυτοπεποίθησή του. Ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει πολύ. Ο Φεραίρα και οι παίχτες του, έτσι. Έχουν δουλέψει πολύ στο κομμάτι αυτό, το ψυχολογικό της νοοτροπίας. Γιατί ξαναλέω, η ομάδα είναι καινούρια και αύριο θα έχει δύο καινούργια πρόσωπα. Σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, ίσως. Και στην πορεία θα έχει δύο καινούργια πρόσωπα από την αρχή. Είναι μια διαδικασία η οποία, όπως το είπα και πριν, δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Αλλά τέτοια παιχνίδια βοηθάνε στο να χτίσει αυτή την νοοτροπία την οποία λέμε. Παιχνίδι προς τα αυριανό. Όπως επίσης, αν έχεις λάθος νοοτροπία, αυτά τα παιχνίδια δείχνουν το τι πρέπει να βελτιώσεις. Γιατί, όπως είπα και πριν, με μια μισή προπόνηση αγωνιστικά πράγματα δεν μπορείς να ετοιμάσεις και πάρα πολλά εν ώψη Βόλου. Δεν γίνεται. Ετοιμάζεις πράγματα όταν έχεις μια εβδομάδα μπροστά σου. Στο καθαρά αγωνιστικό. Όταν έχεις μέσα να δουλέψεις. Τώρα ο ΠΑΟΚ που ήρθε Τετάρτη απόγευμα, έκανε μια μισοπροπόνηση στη Ρωσία, έκανε μια μισοπροπόνηση την Πέμπτη και μια προπόνηση σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο κομμάτι το αγωνιστικό δεν ξέρω τι πράγματα μπορεί να δουλέψει ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα εν ώψη του Βόλου. Οπότε λοιπόν μένουμε στο κομμάτι της νοοτροπίας και θα το δούμε αύριο ποιο θα είναι αυτό. Νομίζω δεν θα μας πάρει και πολύ χρόνο να το καταλάβουμε. Αν δει κάποιος από τα πρώτα λεπτά μπορεί να καταλάβει το πώς μπαίνει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και αν έχει τη λογική που πρέπει για να κερδίσει το παιχνίδι και ουσιαστικά να μην επιτρέψει έναν αντίπαλο κατώτερο ποιοτικά να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο αυριανό παιχνίδι. Λοιπόν, stoichiman.gr είναι μαζί μας. Online καζίνο στο stoichiman.gr 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας φυσικά και το καζίνο σας. Μέθοδο Serie Application το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και φυσικά στο stoichiman.gr καλύτερο παιχνίδι με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι. Σε στοίχημα και καζίνο φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs εννοείται μαζί μας. Σεμινάρια μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Για να γίνετε επαγγελματίας bartender και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Για όσους θέλετε το κάτι παραπάνω μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά και να πάρετε τα εφόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Σεμινάρια φυσικά στα Data Labs και στην πληροφορική. Προγραμματισμός ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδες, τεχνικός δικτύου για πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Σημαντικό για τις ημέρες που περνάμε το ότι η Data Labs δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310 22 29 62 το τηλέφωνο επικοινωνίας, datalabs.edu.gr η ιστοσελίδα και τα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Μαζί μας πάντα και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό, μιλάμε για κάτι καινούριο σε σχέση με όσα γνωρίζατε. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121. www.gmail.com η διαδικτυακή επικοινωνία. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να μπούμε περισσότερα εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Βόλο. Εδώ μας επιστρέψαμε δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Μέχρι τις 9 πάμε παρέα εδώ όπως και κάθε μέρα. Πάμε να συζητήσουμε την επικαιρότητα, έτσι, την ποδοσφαιρική μαζί με τον Στέργιο Στασιάδη. Καλησπέρα Στέργιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά. Ετοιμάσαι για Βόλο, δηλαδή, ψυχολογικά. Ετοιμάζομαι, έτσι λέω, ναι. Εντάξει. Να ξεκινήσω μια είδηση που περιμένουν όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Είναι πολύ κουβική η αποστολή του Βόλου. Έλα ρε φίλε, άντε. Άντε ρε αγόρι μου λίγο. Είναι 20 ακριβώς που ήταν και στο μάζι με τον Άρη. Οκ. Και πάμε παρακάτω. Εντάξει. Να σου πω λίγο κάτι. Γκαραβέλης, Κλέιμαν, Ντεντάκης, Τέκιο, Φεράρι, Κολόμπο, Σάντσες, Μίτογλου, καλώς ο Μίτογλου, θυμάμαι παλιά παίζει στον ΠΑΟΚ, ωραίος παίκτης, Δημόπουλος επίσης, βέβαια. Κιάκος,
Ριένστρα, Τσοκάνη, Κρητικό, Μπαριέντο, Μπαρντόλο, Γκουαροτσένα, Γέντρισεκ, Μαρτίνε, Περέα, Δουβίκα. Mm-hmm. Μια χαρά. Εκτό πάλι ο Νίνη. Ο Νίνη, ρε φίλε. Ναι, πω, ναι, ρε φίλε. Ναι, έχει πάει. Τα χειρότερα πάω που δεν παίζει αύριο. Λοιπόν. Άστο τώρα, μην μιλάμε κανέναν από εκεί γιατί δεν ξέρει τι γίνεται ποτέ. Άστο. Θα δούμε γιατί αν δεν κάνει θα κατεβάσει ο Λόπες. Mm-hmm. Αυτά για το Βόλο. Ναι. Okay, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι για αύριο. Επειδή είσαι φάνηκε τη περιοχή, γιατί σου έχω πει εγώ δεν έχω πάει και ποτέ. Παραδόξω. Θα πάμε μόνο για το μάτς και θα κάνουμε ή θα φύγουμε λίγο και πιο νωρίς να κάνουμε και μια βόλτα. Κάποιοι μας βάλαν να δουλεύουμε το πρωινό. Ωρε, έλα ρε Στέργιο, τι κατάσταση είναι αυτή, ρε φίλε. Εκτός αν προσφέρεσαι και θέλει τον εαυτό σου. Δεν μπορεί τώρα να σε πω λίγο κάτι. Εντάξει, τώρα κοιμηθούμε λίγο αύριο, δεν πειράζει. Εντάξει, πήραμε τη δόση μας από Βόλο φέτος και στην Ποταριά και στα δύο φιλικά. Okay. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Δεν είμαι και φαν του Τσίπουρου να μην κοιμάμαι τρεις μέρες για να πάω στα Τσιπουράδικα του Βόλου. Εντάξει, Τσίπουρο έχει Θεσσαλονίκη. Συμφωνώ. Και συμφωνώ. Γύρω περιοχές έχουν και αυτοί έτσι. Και Μεζέδες και Τσίπουρα και Ούζα δεν. Εντάξει. Δεν μας λείπουν. Όχι, δεν μας λείπουν. Ωραίος είναι ο Βόλος. Εντάξει. Ωραίο και το Πανσαρικό στάδιο. Ναι. Νομίζω ότι ο Πάοκ έχει ευχάριστη να μείνει από εκεί. Να έχει και αύριο για να επικεντρωθεί από το βράδυ του Σαββάτου στο μάτς με την Κράσνοντάρ. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο τα του μάτς και τη σπουδαιότητά του. Το κάναμε χθες. Mm-hmm. Εντάξει, να μην επαναλαμβανόμαστε. Η απουσία των Σβιντέρση και Μπίσεσβαρ νομίζω απλουστεύει την εξίσωση για την Εδεκάβα και τις αλλαγές του που θα κάνει ο Φερέιρα. Θεωρώ πως ο Αγκέ θα πάρει χρόνο συμμετοχής, γιατί όχι βασικός. Ναι. Εντάξει, στη βάση να πάρει κάποια ανάσα ο Κρέσπο που θα είναι, φαντάζομαι, ο δεξιός μπαχάφ κόντρα στην Κράσνονταρ. Mm-hmm. Εκτός και είναι τόσο καλά ο Αγκέ που προαλήφθηκε για βασικός. Νομίζω δεν είναι σίγουρος ούτε ο Περέιρα αν δεν τον δει αύριο τον Σενεγαλέζο. Ναι. Εντάξει, και εγώ ανήμουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι στο όριο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει να ανατρέψει ένα 3-0, οπότε να πει θα βάλω τον Αγκέ που είναι πιο πιθανό από τον Κρέσπο, πιο πιθανό ηνής. Ναι. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Mm-hmm. Είναι ένα μάτς στο όριο. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι ο Κρέσπο θα είναι βασικός στην Τετάρτη, αλλά μπορεί να έχει ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα και ο Αγκέ. Γι' αυτό καλό θα είναι αύριο να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής. Που ξαναλέω, μπορεί να είναι και πολλά. Από τη στιγμή που ο Μπίσεσβαρ, που είναι η εναλλακτική. Όπως είδαμε και με τον Ατρόμητο για τη δεξιά πτέρυγα είναι εκτός, νομίζω ότι ο Αγκέ είναι παίζει δυνατά για την ενδεκάδα. Όπως παίζει και ο Τσόλακ, mm-hmm. εντάξει, από τη στιγμή που λείπει και ο Σβιντέρσκι, όχι γιατί αν ο Πολωνός ήταν στην αποστολή θα λέγαμε ότι είναι το φαβορί, το είδαμε και στη Ρωσία, αλλά ένα παραπάνω τώρα που λείπει και ο Πολωνός να πάρει ο Κροάτης και αυτός χρόνο συμμετοχής. Ναι. Στέργιο, αν πούμε ότι ο Αγκέ δεν ξεκινάει αύριο, μια επιλογή είναι ο Κρέσπο και η άλλη είναι ο Λίρατζης. Δύσκολα η δεύτερη. Η άλλη είναι ο Λίρατζης, ναι. Η άλλη είναι ο Λίρατζης. Ναι. Και αν πούμε ότι, δεν ξεκινάει ο Τσόλακ. Μπορεί να μπει ο Τζόλης στην κορυφή. Μπορεί να μπει ο Κούτσιας. Ναι. Εγώ νομίζω θα ξεκινήσει ο Τσόλακ, Νίκο. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση, εντάξει. Mm-hmm. Θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι μπήκε και στο διπλό. Χθες έβαλε και ένα γκολ. Το είδαμε αργότερα το βράδυ και από το βίντεο της ΠΑΕΠΑΟΚ. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Κροάτης είναι σε θέση να παίξει και βασικός. Mm-hmm. Ούτε από πραξία προέρχεται, ούτε... Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Ούτε είναι ένας 18χρονος που ακόμα ψάχνεται με τη χώρα και έχει θέματα... Γιατί εντάξει, όσο πιο νεαρός είναι ένας παίκτης, τόσο πιο δύσκολα προσαρμόζεται σε μια ξένη χώρα, εντάξει. Ναι. Το ότι είναι προσβεστής κάποιος δεν σημαίνει ότι το αντιμετωπίζει πολύ πολύ πιο εύκολα από κάποιον 18χρονο που πάει πρώτη φορά σε μια ξένη χώρα για να σπουδάσει, ας πούμε, τις πρώτες μέρες. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Σαφώς και είναι καλύτερο να έχεις και δύο χρήματα στην άκρη, δεν το συζητάμε. Εντάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο Τσόλακ και πολλές ομάδες έχει αλλάξει και έμπειρος είναι και από προετοιμασία προερχόταν και επίσημο μάτς με τη ΡΙΕΚΑ πρόλαβε να κάνει στο ξεκίνημα. Νομίζω ότι είναι έτοιμος. Ναι. Θα χρειαστεί χρόνο εντάξει για να μάθει και τους συμπαίκτες. Okay, δηλαδή αυτό
Αυτό δεν γίνεται μέσα σε δύο μέρες. Εντάξει, αλλά επειδή μιλάμε για επιθετικό κιόλας, αν αύριο το παιχνίδι λίγο του πάει και βάλει και κάποιο γκολ, νομίζω ότι θα πάρει και έτσι δυνατό boost ψυχολογικό για τη συνέχεια και ενώπιση Τετάρτης. Ναι, όλοι οι παίκτες είναι και λίγο συγκυρία όταν θα του κάτσει τον γκολ. Δεν είναι. Μπορεί να του κάτσει μια φάση, μια κεφαλιά, κάτι που να κάνει και ένα γκολ κιόλας στην πρώτη εμφάνιση και να τον βοηθήσει ενώπιση της Τετάρτης. Ο ίδιος πάντως κάπου διάβαζα, πήρε το μάτι μια συνέντευξη στην Κροατία ότι είμαι έτοιμος για το μάτι με την Κράσνοντα. Δεν έπαιξα, είπε στη Ρωσία, αλλά έχω δικαίωμα να παίξω στο παιχνίδι της Ρεβάνς. Ανυπομονώ να παίξω. Ναι. Δήλωσε ο ίδιος σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι είναι έτοιμος και αυτός και ο Αγγέ. Θα δούμε τώρα αύριο περισσότερα και οι άλλοι θα πάρουν έτσι ανάσες. Και νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι φίλε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι το αυριανό. Στη λογική είναι και ανάμεσα στα δύο μάτια με την Κράσνοντα. Κοίταξε, το πιο μεγάλο ενδιαφέρον από όλους είναι αυτοί οι δύο. Εάν φύγει από την κουβέντα η νίκη, ναι. Δηλαδή και στο ημίχρονο ή στο 60 είναι ο ΠΑΟΚ 0-2 μπροστά, ας πούμε, mm-hmm. όντως μετά το επόμενο έτσι, θέμα με ενδιαφέρον είναι η εικόνα των Τσόλα και Ουαγκέ. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει. Η αποστολή γνωστή. 20 ποδοσφαιριστές, 5 αλλαγές. Οκ. Okay. Εγώ νομίζω θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές. Δηλαδή βλέπω τον Μιχάλη να παίζει και ανάλογα με το ποιος είναι πιο καταπονημένος από τους τρεις, Ίγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδη, θα πάρει τη θέση του Μιχάλη. Mm-hmm. Εντάξει. Που η συμμετοχή με τον Αντρόμητο σημαδεύτηκε από ένα στον κόλο και κάποια στιγμή δεν ήταν και άσχημος ο Μιχάλη. Τώρα θα δούμε Λίρατζι, αν θα δούμε Περέιρα, ξέρω εγώ, Βρακά, Κούτσια. Εντάξει, θα δούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πάντως νομίζω ότι τρεις θέσεις αλλαγές θα υπάρξουν. Ναι. Το ζητούμενο είναι να μην χαλάσει η ομοιογένεια όπως χάλασε στο μάτς με τον Ατρόμητο σε σχέση με το μάτς που προηγήθηκε κόντρα στην Μπενφίκα. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ θέματα, εντάξει. Σαφώς και ο Βόλος νομίζω είναι λιγότερο έμπειρος και δεμένος και ποιοτικός από τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Υπολείπεται. Αλλά δεν πάβει να έχει 5-6 παίκτες που εντάξει, αν του έρθει μπάλα μπροστά δεν θα σου χαρίσουν. Ναι, βέβαια, εντάξει. Εντάξει. Είναι και αυτός μια φάση αναδόμησης και ψάχνονται οι ποδοσφαιριστές του. Οκ. Okay. Αλλά ξαναλέω, όλες οι ομάδες νομίζω της Super League τα τελευταία χρόνια είναι ικανές να κάνουν τη ζημιά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε τελευταία χρόνια να προτάθουμε 20 ομάδων που παραδοσιακά έχει μία ή δύο που πραγματικά δεν παίζανε διακοσμητικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Ναι. Αν γυρίσουμε τα χρόνια πίσω και βγάζαμε το πρωτάθλημα με 7 βαθμούς ή 8. Εντάξει, όλες οι ομάδες, αν δεν δώσεις προσοχή, ειδικά στην έδρα τους, μπορούν να κάνουν την ζημιά. Και νομίζω ότι όλες οι ομάδες σιγά σιγά νιώθουν και πάλι ότι μπορούν να κόψουν βαθμούς από τον ΠΑΟΚ από πέρσι κιόλας. Ναι, αυτό είναι δηλαδή, αλήθεια. Το είχαμε ξεχάσει λίγο τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, ειδικά τα δύο, mm-hmm. με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση τώρα, αν το μάτι ήταν πρόπερση, ο Βόλος να αισθανόταν ότι μπορεί να πάρει νίκη. Mm-hmm. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το καταλαβαίνεις και εσύ και όλοι, στην ψυχολογία των αθλητών. Ναι, βέβαια. Δηλαδή όταν δεν πει μια ομάδα που δεν σταματάει που στην άρχη να είναι για 51 μάτς, τώρα τι ψυχολογία να έχεις. Αλλά εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ είναι επιρρεπής στις γκέλες. Οκ. Okay. Δείχνει άλλο πρόσωπο στο ξεκίνημα στην Ευρώπη και άλλο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί και με τη Λάρισα δεν ήταν μια εύκολη νίκη. Mm-hmm. Πάλι κοντά είχαμε να έχουμε κεφαλικά στο τέλος. Ναι. Εντάξει, οπότε καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να είναι σοβαρός, να μπει δυνατά, να βάλει ένα γκολ, να βάλει και ένα δεύτερο. Αμυντικά εντάξει, οκ, okay, εμπνέει μια σιγουριά η ομάδα και να τελειώσει η ιστορία, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάζει διαδικαστικό το παιχνίδι, αλλά όσο διαδικαστικό είναι και πρέπει ο ΠΑΟΚ να το διεκπεραιώσει με επιτυχία, άλλο τόσο σημαντικό είναι, οπότε περισσότερο γι' αυτό αύριο. Εντάξει. Εντάξει, και το πόσο διαδικαστικό είναι νομίζω θα φανεί από την εικόνα του ΠΑΟΚ, φίλε. Είναι ξεκάθαρο αν θα έχει αυτή τη λογική να το τελειώσει και την οτροπία που δεν είχε με τον Ατρόμητο. Δηλαδή το να μην επιτρέψει τον αντίπαλο τέλος πάντων να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι. Γιατί με τον Ατρόμητο το επέτρεψε. Έτσι, και έχασε δύο βαθμούς. Και παραπίστευσε και ο Ατρόμητος. Ακριβώς. Και μαγιά του, εντάξει. Ναι, φυσικά. Γιατί ούτε αντιποδόσφαιρο έπαιξε ο Ατρόμητος, όπως και η Λάρισα δεν έπαιξε αντιποδόσφαιρο, παρά το με ένα μάθημα που σχολιάζαμε. Mm-hmm. Εντάξει, και φάσεις κάναν και οι δύο ομάδες. Εντάξει, περισσότερο ο Ατρόμητος και περισσότερο ξέρεις προϊόν συνεργασιών και όχι ναι. μια αναπούλαση ενός λάθους του ΠΑΟΚ όπως έγινε με τη Λάρισα ή από μια στιγμένη μπάλα. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει και οι δύο ομάδες να κάνουν ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, καλό θα είναι ο Βόλος δηλαδή να σου πω, έχει κάνει μια μισή ευκαιρία σε 2,90 λεπτά.
με Ατρόμητο και Άρη. Ναι, με τον Άρη, επειδή και εγώ το είδα το παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι δεν μου είπε από, κάτι. Αποκαρδιωτικός, εντάξει. Ναι. Οκ, okay, πέτυχαν ένα γκολ, αλλά σωστά ακυρώθηκε ως, ως out, εντάξει. Mm-hmm. Άτυχη στιγμή μπορείς να πεις, κάνανε μια προσπάθεια ομαδική, πήγε γκολ, αλλά ως μη γενόμενη φάση. Ναι. Εντάξει, κέρδισαν ένα πέναλτι, εντάξει, okay, που δεν δόθηκε. Mm-hmm. Αλλά σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν μια κατοχή, αλλά δεν είδα κάτι που να με εντυπωσιάσει. Ναι, ναι. Το ίδιο και με τον Ατρόμητο που ήταν πραγματικά ακόμα πιο χειρότερο παιχνίδι. Δηλαδή πάμε για ύπνο κανονικά. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται, όπως όλα σχεδόν τα παιχνίδια. Εγώ βγάζω από αυτή τη λογική τα μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα νομίζω εξαρτώνται από τον ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ είναι καλός και επαγγελματικός, παίρνει τις νίκες. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός και δίνει δικαιώματα, μπορεί να έρθει και η γκέλα. Ναι. Ας ελπίσουμε να είμαστε στην πρώτη κατηγορία και όχι στη δεύτερη. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει. Στέργιο, για να γυρίσουμε στα της ενδεκάδας, μια πιθανή, είπαμε για τους δύο. Έχεις κάτι στο μυαλό, μπορεί να έχουμε εσύ και ας πούμε. Ο Ζίβκοβιτς σίγουρα θα είναι στο τέρμα. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Νομίζω Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Μιχάη μοιάζουν οι πιθανότεροι για την τριάδα της άμυνας. Mm-hmm. Στα δεξιά η δική μου λογική λέει ο Αγγέ, γιατί δεν νομίζω ο Λίρατζ να υπολογίζεται για το μάτς με την Κράσνονταρ. Ναι. Φαντάζομαι. Mm-hmm. Ο Αγγέ, οκ. Okay. Αριστερά, καλό θα ήταν ο Γιαννούλης να ξεκουραστεί. Εντάξει. Και να μπει ποιος, ο Περέιρα, να κάνει ντεμπούτο. Βέβαια θα είναι λίγο extreme, ξέρεις, και ο δεξιμπακ αυτό ο αριστερός να κάνουν ντεμπούτο. Ναι. Εντάξει, ο Γιαννούλης μπορεί να παίξει, δόξα τω Θεώ, τα πνευμόνια του είναι πιο δυνατά από τους υπόλοιπους και φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. Οκ. Mm-hmm. Okay. Αλλά καλό θα είναι να μην παίξει τα κόκκινα μέχρι το 95. Ναι. Ειδικά ο Γιαννούλης, δηλαδή να μην είναι το 0-0 και έχουμε τον Γιαννούλη να παίρνει την μπάλα από την άμυνα και να βγαίνει στην επίθεση και να καταναλώσει δυνάμεις. Ναι. Εντάξει, υπάρχει χρόνος συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη. Mm-hmm. Είναι 4 μέρες. Αλλά γιατί να μην βγάλει και ο Γιαννούλης ένα εύκολο παιχνίδι, εντάξει. Ναι. Και να μπορέσει ο Φερέιρα στο 60-65 να βάλει τον Περέιρα. Να πάρει και αυτός ένα μισάωρο. Mm-hmm. Καλό θα είναι. Mm-hmm. Τώρα, κοίταξε. ΣΒΑΠ και ΕΛΚΑΝΤΟΥΡΗ δεν θα είναι το δίδυμο, αυτό βλέπω εγώ. Ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι και οι δύο ξανά μαζί τώρα το Σάββατο αύριο. Νομίζω έχει να κάνει με το ποιος είναι περισσότερο καταπονημένος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και ο ΣΒΑΠ έχει πάρει συνεχόμενα παιχνίδια. Στη Ρωσία μετά το 50-55-60 νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα και η κούραση του Αυστριακού. Mm-hmm. Okay. Νομίζω εσύ τι θα πάρει τη θέση ενός εκ των δύο. Ναι. Δεν βλέπω ούτε τον Νινούα ούτε κάποιον άλλον. Οκ. Okay. Επιθετικός ο Τσόλακ. Έχοντας από πίσω νομίζω όχι Πέλκα και Ζίφκοβιτς. Mm-hmm. Νομίζω. Τζόλι Ζίφκοβιτς ή Τζόλι Πέλκα. Ναι. Ναι. Κάπως έτσι είναι, έχουν τα πράγματα για την ενδεκάδα του δικεφάλου. Ναι. Εντάξει, όπως και να το δούμε, okay, μιλάμε για τρεις κλάσεις πάνω πάω σαν ποιότητα και σαν εμπειρία, εντάξει. Ναι, μα και εγώ βλέποντας την αποστολή πριν, μιλάμε για μια τιμιότατη αποστολή παικτών για να πας να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις και να κερδίσεις το Βόλο. Ό,τι πρέπει δηλαδή, να κερδίσεις. Όποια νορμάλ ενδεκάδα και να κάνεις, εντάξει, mm-hmm. δεν σου λέω τώρα να βάλεις μέσα και Περέιρα και Νινούα και Βρακά όλους καινούριους. Μιλάμε για μια νορμάλ ενδεκάδα. Mm-hmm. Όποιο συνδυασμό και να κάνεις, φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα, ότι εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτά στο αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Ωραία. Είχαμε τις δηλώσεις Φερέιρα και Τζόλι, οκ. Okay. Του Τζόλι δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, του Φερέιρα τώρα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το κομμάτι που απαντάει στο αν περιμένει και άλλες μεταγραφές. Mm-hmm. Δεν φάνηκε αρνητικός, όπως κανένας προπονητής. Δεν νομίζω ότι λέτε ακριβώς. Ότι έχει βρεθεί προπονητής που θα το ρωτήσει για μεταγραφές και θα πει δεν θέλω άλλες, είμαι κομπλέ.
Δεν νομίζω να υπάρχει ποτέ. Πάει το μυαλό μου σε έναν και δικό μας κιόλας, αλλά... Καλά, εντάξει. Εκείνος είναι ειδική περίπτωση γενικότερα, εντάξει. Okay. Αν και δεν νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ακριβώς έτσι. Ναι, ναι. Καθαρά προσωπική μου έτσι αίσθηση, δηλαδή νομίζω ότι του χρεώθηκαν και μερικά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά όχι ότι ήταν όλα, ξέρεις, εντελώς εκτός πραγματικότητας. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά ούτε συγκεκριμένος νομίζω θα είπε ότι με πάρετε κανέναν. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι και τις δηλώσεις. Εντάξει, είχαμε σήμερα και την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, το ότι πέρασε στα ψηλά από παντού είναι και δείγμα του πόσο δεν πίστευε ο κόσμος ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, το έλεγα και το μεσημέρι, όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει και η καχυποψία και η σιγουριά του κόσμου ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γιατί διαχρονικά στον ελληνικό αθλητισμό ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που μένει πάντα στο απειρόβλητο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο τώρα, γιατί υπάρχουν και οπαδοί που είναι 20 χρονών. Εγώ που είμαι 40 και είμαι και λίγο διαβασμένος, θυμάμαι πάρα πολλές ιστορίες από μικρός και με Κοσκοτά και με Σαλιαρέλη και χίλιες δυο ιστορίες που τελικά ο Ολυμπιακός την έβγαζε πάντα λάδι. Ναι. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Εντάξει, όλοι πολύ περιμέναμε ότι η απόφαση θα είναι αθωτική. Εγώ δεν ήμουν σίγουρος ότι θα είναι αθωτική για όλους. Mm-hmm. Αν τελικά είναι για όλους, όλοι αθώοι. Οκ, okay, φαντάζομαι οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι που την έβγαλαν καθαρή. Απλώς επειδή είναι κοντά τα δύο περιστατικά, από τη μία η αθλητική δικαιοσύνη αποτελούμενη από τακτικούς δικαστές δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης και απλά έκανε δεκτή μια εισήγηση που κάποιοι μας λέγανε ότι είναι δεσμευτική, αλλά το ΚΑΣ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν μπήκαν λοιπόν στην ουσία και την πήραν την εισήγηση αυτή ως de facto, της Μαρούπας, του Αρκούδη και των Κουμπάρων, και μια εισήγηση μιας ανακρίτριας, εντάξει, όχι με επιθεωρήσεις, με κινητά στο σαλέ. Ναι. Εντάξει, φέρε δύο σουβλάκια και μια σεφ και την ώρα που ετοιμάζουν τα φαγητά βγάζουμε 5 φωτογραφίες. Οκ, okay, με βάση συνομιλίες, στοιχεία, μαρτυρίες, έκανε μια εισήγηση η κυρία Σπανού. Ναι. Εντάξει. Δεν έγινε δεκτή αυτή η εισήγηση ούτε στο ελάχιστο. Εντάξει, βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε για να τα λέμε όλα και ότι αυτό που έγινε και με τους μάρτυρες στο σύνολό τους, δεν βγάζω Νίκο κανέναν εγώ απ' έξω. Ναι. Απλώς ορισμένοι το πασάρανε πιο καλά και βγήκε προς τα έξω ότι είπαν και δύο πράγματα. Mm-hmm. Το σύνολό το καταθέσουν ότι ήταν κωμικό για μένα. Εντάξει, γιατί αν έλεγαν τα ίδια πράγματα οι ίδιοι άνθρωποι και στην πρώτη τους κατάθεση, θα λέγαμε οκ. Okay. Δεν ξέρει τίποτα, δεν άκουσε τίποτα, αλλά άλλα λέγανε οι περισσότεροι από αυτούς όταν πρωτοάνοιξε η ιστορία, άλλα είπαν τώρα. Εντάξει, άλλωστε περνάει και ο καιρός, ξεχνάς μερικά πράγματα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, απλά. Τέλος πάντων. Είναι αυτό που είπες στο ξεκίνημα για την όλη υπόθεση και νομίζω ότι είναι και το πιο ουσιαστικό. Το ότι το γεγονός ότι δεν πήρε τόσο μεγάλη έκταση σήμερα που βγήκε μια απόφαση δείχνει και το ότι κανένας ουσιαστικά δεν πίστευε ότι θα προκύψει κάτι μέσα από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Νομίζω ότι πιο πολύ ενδιαφέρον είχε αυτό το οποίο είχε βγάλει ως συμπέρασμα η εισηγήτρια, η κυρία Σπανού. Καλό είναι να κοιτάμε λίγο την πορεία της από εδώ και πέρα. Γενικά λέω εγώ, Στέργιο, για την συγκεκριμένη κυρία. Αν μαθαίνουμε που είναι, χαρά, τι κάνει. Ωραία. Αν βρεθεί σε κανένα δικαστήριο, ξέρω εγώ, στο Ιράκ, τίποτα τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπήρχαν πολλοί που πίστευαν θα προκύψει κάτι από εκεί όσον αφορά τιμωρία. Έτσι. Βέβαια, βοήθαμε λίγο σε κάτι. Δεν είμαι νομικός για να ξέρω όλη την οικογραφία, εντάξει. Ναι. Και γράφουν και οι δικαστές ότι από τις μαρτυρίες και από αυτά δεν προέκυψε τίποτα. Ναι. Μπορεί να είναι και έτσι. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένοχος και είμαι βέβαιος και κακός δεν τιμωρήθηκε. Απλώς είναι μια σειρά γεγονότων από το 60 και μετά, ναι, που πάντα ο Ολυμπιακός την βγάζει λάδι. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται σε μια ιστορία όπως αυτή του Κοσκοτά, που αγοράστηκαν ολόκληρες ομάδες με χρήματα κλεμμένα, ο Ολυμπιακός να μην την έχει πληρώσει, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή αγοράστηκαν ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερο παράδειγμα το 3, εντάξει, και άλλοι με τα χρήματα της τράπεζας Κρήτης. Οκ. Mm-hmm. Okay. Και απλά μπήκε φυλακή ο Κοσκοτάς, δηλαδή ο Ολυμπιακός στο απειρόβλητο. Ναι. Με απίστευτα χρέη, με... Οκ. Okay. Mm-hmm.
Εμένα εκεί είναι το τέτοιο μου, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ σταυρώθηκε με μια απίστευτη γελία κατηγορία mm-hmm. και μέσα από μια απίστευτη γελία διαδικασία, αυτό που έγινε, mm-hmm. σταυρώθηκε ΠΑΟΚ κανονικά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Σαββίδης να μην ξανάρθει στην Ελλάδα με αυτό που έκανε, που αγόρασε το ξενοδοχείο κτλ. Τον έστω τον ΠΑΟΚ η κυβέρνηση του καλού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Και να πούμε και ευχαριστώ που ο ΠΑΟΚ πέσει στην Super League, ας πούμε. Ναι. Ο κόσμος καταλαβαίνει το πώς στείνεται η μία ιστορία και το πώς στείνεται η άλλη. Οκ. Okay. Η ιστορία ακόμα είναι στο ποινικό δικαστήριο. Έλεγα το μεσημέρι ότι υπολογίζουν αυτοί που ξέρουν λίγα πράγματα παραπάνω ότι αρχές του 21 θα βγουν και θα βγει απόφαση. Εντάξει, μιλάμε για. Αυτό θα σε ρωτούσα πριν. Που αν το όλο θέμα, τι περιμένουμε από το ποινικό δικαστήριο, που εκεί πια θα έχουμε και κάτι τελεσίδικο οριστικά παντού. Κοίταξε. Καταρχήν, δεν πιστεύω ότι είναι όπλο για τον Ολυμπιακό η σημερινή του αθώωση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει σε ένα εφετείο κακουργημάτων ότι η Επιτροπή Δημιουργία τη ΕΠΟ με έβγαλε αυτό. Ναι. Αυτό λέει η δική μου λογική. Σε επίπεδο εντυπώσεων σαφώς και θα μετρήσει, εντάξει. Ναι. Και νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί αρχής γενομένης από την πρώτη συνεδρία, ούτε ξέρω και πότε είναι. Ναι. Η επόμενη. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Okay. Και ούτε είναι μικρή απόφαση, ούτε είναι μικρό γεγονός να σε οθώνει ένα δικαστήριο, ακόμα και είναι η Επιτροπή Διδολογίας της ΕΠΟ. Ναι. Αλλά εδώ ρε συνήθως υπάρχουν κούτες με δικογραφίες τώρα. Και συνομιλίες και ό,τι θέλεις μέσα. Δηλαδή η λογική λέει θα περιμένω εγώ τον Φίσα και τον Λαφούζο για να στοιχειοθετήσω κατηγορίες τώρα. Αλλά και πάλι ακούγονται πράγματα που εντάξει ξεπερνούν την... Δηλαδή αν θέλαμε να κάνουμε ένα NCIS ας πούμε σε πιο κωμικό θα πέραμε αυτές τις συνομιλίες και όσοι έχουν ακουστεί στα δικαστήρια. Δηλαδή η απολογία του Σαρή αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος αλλά νομίζω ότι είναι ο Σαρής, ότι γιατί είχατε πακιστανικό τηλέφωνο. Και η απάντηση μου το έδωσε μια σερβιτόρα και το πήρα και δεν ήξερα. Ρε φίλε, αυτό είναι από μόνο το στοιχείο για να σου ασκηθεί δίωξη, ας πούμε. Εντάξει, πώς, δεν έγινε η ερώτηση. Καλά, ας πούμε, πήρατε το κινητό από την σερβιτόρα, ας πούμε. Πρόσεξε, όχι για να κάνει μισό τηλέφωνο. Δεν έχετε παθαρίσει στο καφέ και βλέπει τον διπλανό σου αδερφέ. Δώσε το κινητό σου να κάνει ένα τηλέφωνο στο σπίτι, ας πούμε. Ναι. Πήρε το κινητό, εντάξει, από τη σερβιτόρα. Απλώς έτυχε να είναι πακιστανικό, εντάξει, όπως και άλλα πακιστανικά του, Φαταούλ Χακέ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ αυτό που λέω, Νίκο, είναι ότι σε άλλες χώρες θα έχει τελειώσει μέσα σε 2-3 χρόνια. Και πολύ γιατί πολύ αφορούν τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας. Mm-hmm. Εντάξει, χιλιάδες φύλαθλοι ζουν μέσα σε αυτό. Οπότε είναι ένα θέμα που αγγίζει την κοινωνία σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σέρνονται υποθέσεις, οκ. Okay. Αναβολές, αλλάζουν, καθυστερήσεις, οκ, okay, θα περιμένουμε απλά το κομμάτι της ποινικής δικαιοσύνης. Εντάξει, ασφαλώς και υπάρχει ικανοποίηση και στο Μαρινάκι, στον Ολυμπιακό, και στον Ατρόμητο, και στον Σπανό, εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα. Ναι. Εντάξει, αν είναι οι άνθρωποι αθώοι, θα περιμένουν να αθωωθούν και στο ποινικό κομμάτι και να αφήσουν αυτή την περιπέτεια πίσω τους. Okay. Ναι. Εγώ δεν είδα γενικότερα αντιδράσεις από κάποια ομάδα. Άρα όλα είναι καλά, άρα συνεχίζουμε. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Απλά θα πω ότι πολλοί λέγανε ότι ήταν η απόφαση 2-1 κατά του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα. Εγώ ποτέ δεν είχα τέτοια πληροφορία. Ναι. Ούτε με ανθρώπους νομικούς που μιλούσα είχαν κάποια πληροφορία. Τώρα ποιοι τα ήξεραν και ξεσηκώναν για τον Κοσμάκη. Ας μας πούνε αυτοί, αποδείχθηκε πως τελικά το ξέρω. Τι έγινε. Αποδείχθηκε πως το ξέρω. Ναι. Ναι. Okay. Είναι εύκολο έτσι να λες ό,τι σου καπνίσει. Και εγώ λέω ότι ήταν 3-0 κατά του Ολυμπιακού και έβαλε ο Ολυμπιακός τον Έλα Ραμπή και έγινε 1-4 ναι. στο τέλος. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καλό θα είναι λίγο να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Εντάξει, δεν γίνεται ξαναλέω να μην ξέρουν κορυφαίοι νομικοί σε όλη τη χώρα με το τι συμβαίνει με την Επιτροπή και να ξέρουν άλλοι. Τέλος πάντων, το αφήνουμε και αυτό. Απλώς εγώ, Νίκο, θα ξαναπώ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι προετοιμασμένος για αν χρειαστεί να μην πέσει πάλι στο λάκκο που θα του σκάψει ο Ολυμπιακός και όλο το σύστημα. Ναι.
Εντάξει, ναι. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν φανεί ανταγωνιστικός και είναι, ας πούμε, το Νοέμβριο στο μείον 10 από τον Ολυμπιακό, δεν θα συμβεί τίποτα, όλα μέλη γάλα. Αν ο ΠΑΟΚ εμφανιστεί ανταγωνιστικός και οι δύο ομάδες είναι χέρι-χέρι μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος για να μην υπάρξει άλλη ιστορία τέτοια που να προκαλέσει τα ίδια με πέρσι. Mm-hmm. Δεν γίνεται κάθε χρόνο ο παίκτης του ΠΑΟΚ και ο προπονητής του ΠΑΟΚ να έχουν να κάνουν με αφαίρεση βαθμών και οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτό λέω. Εντάξει, γιατί έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ ο ίδιος λάθη στη φετινή ιστορία με την επιτροπή της Μαρούπα και του Αρκούδη. Okay, να μην γίνουν άλλα τέτοια λάθη στο άμεσο μέλλον. Να είναι ο ΠΑΟΚ δηλαδή πιο προσεκτικός με όσους συναναστρέφεται και να είναι πιο ψηλιασμένος, αυτό είναι το κυριότερο, με το τι μπορεί να κάνει ο απέναντι. Γιατί ο απέναντι νοιάζεται μόνο να πάρει το πρωτάθλημα, που ο ίδιος έλεγε στημένο, εντάξει. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε λίγο αυτά. Κανένα φορά, ξέρεις, μιλάω και σκέφτομαι τι λέμε τώρα. Να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, η ουσία της υπόθεσης είναι ότι γράφονται στην ιστορία και δεν αλλάζει κάτι σε αυτή τη χώρα. Αλλά τουλάχιστον να πρέπει να μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην παγιδευτεί ξανά με ανυπόστατες κατηγορίες και με έναν πόλεμο εντυπώσεων άνευ προηγουμένου. Mm. Αυτά προς το παρόν. Εντάξει, περισσότερα αύριο από νωρίς από τον Βόλο. Πάμε και εγώ εκεί και ο Σταύρος και η Αγάπη. Πολύ ωραία. Από νωρίς ό,τι συμβεί στο πανθυσσαλικό στάδιο, τη μετάδοση του αγώνα και μετά. Ας ελπίσουμε να είναι όλα ομαλά για τον ΠΑΟΚ και από το βράδυ του Σαββάτου να μην έχουμε να πούμε πολλά για το παιχνίδι. Να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 0-2 και να δούμε πώς θα δημιουργούν τα δεδομένα εν ώψη του πολύ 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 μεγάλου αγώνα με την Κράσνοντα την Τετάρτη, mm-hmm. 10 το βράδυ. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, Στέργιο. Ωραία. Καλό σου βράδυ, φίλε μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε και θα σε ακούσουμε και αύριο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη όσον αφορά το κομμάτι του ρεπορτάζ και όχι μόνο. Διάλειμμα κατευθείαν πήγαμε 9:20. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Μέχρι και τις 9 είμαστε παρέα εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Είπαμε αρκετά έτσι για τα του ποδοσφαίρου, έτσι, και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό να έχουμε μείνει εκεί. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου με το Στέργιο στο κομμάτι που έχει να κάνει συχνά πυκνά δημιουργείται ένα ζήτημα με αφορμή τη φανέλα, έτσι, της ομάδας. Θυμάστε τι έγινε πριν λίγες ημέρες και τι κουβέντα ήταν αυτή με τη Ριγέ, με την άσπρη, με τη μαύρη, με όλα αυτά τέλος πάντων, τα οποία έτσι συζητήσαμε και λέγαμε και αν μας αρέσουν και αν δεν μας αρέσουν και όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν μας αφήνει ησυχία, είναι η αλήθεια. Καθώς σήμερα έκανε γνωστή την... να τυπώ επαιτειακή, είναι μια φανέλα που σχεδόν κάθε χρόνο βγάζει, έτσι, με κάποια αφορμή ο ΠΑΟΚ. Η φετινή έχει την αφορμή της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Είναι σε μπλε χρώμα. Πήραμε μια πρώτη εικόνα σήμερα από διάφορες φωτογραφίες, έτσι, που κυκλοφόρησε, ανέβασε η ΠΑΕ στα social media. Και φυσικά όταν μιλάμε για φανέλες του ΠΑΟΚ, πάντα γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα από κάτω, από φίλους της ομάδας, σχολιάζονται παντού. Στο τέλος ημέρας δεν ξέρω και πόσο μεγάλη σημασία έχει, καθώς όπως και το κάνουμε, είναι θέμα του τι αρέσει το καθένα, έτσι. Άλλος μπορεί να γουστάρει πολύ που γίνεται μια φανέλα με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από το 1821, άλλος μπορεί να μην του αρέσει καθόλου. Αλλά αυτό είναι το ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς, έχει πολλές απόψεις, χρόνια τώρα, ουσιαστικά από καταβολής του. Οπότε, το θέμα της φανέλας πραγματικά, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί πραγματικά κάθε φορά που έτσι, υπάρχει μια καινούρια, αμέσως υπάρχει διάθεση για σχολιασμό, για αντιπαράθεση, αν είναι ωραία, αν δεν είναι και όλα αυτά. Αλλά παιδιά, όπως και το κάνουμε, όλο αυτό το κομμάτι είναι υποκειμενικό, έτσι. Ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Άλλο γούστο έχει ο ένας που του αρέσει, άλλο γούστο έχει ο άλλος.
πολύ κουβέντα παραπάνω νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε και πάρα πολύ. Έτσι, και όπως συνηθίζεται, η κουβέντα αυτή γίνεται εκείνη τη μέρα, μια-δυο μέρες αφού βγαίνουν οι φανέλες, τα χρώματα τέλος πάντων, οι σχεδιασμοί και όλα αυτά, και μετά το όλο ζήτημα πέφτει. Αλλά απλά σήμερα, επειδή κυκλοφόρησε αυτή η μπλε φανέλα, με αφορμή, είπαμε εδώ, την επέτειο του 1821, γίνεται έτσι περαιτέρω κουβέντα. Νομίζω ότι με το Στέργιο το κομμάτι του αυριανού αγώνα το κλείσαμε. Έτσι, υπάρχουν και δηλώσεις που είπαμε του Τσόλακ στην Κροατία, και ο ίδιος φυσικά μένει λίγο παραπάνω στο γεγονός ότι έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Champions League. Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι κορυφαίος στόχος να αγωνιστεί στο Champions League, και ελπίζω ότι με τον ΠΑΟΚ μπορούμε να το καταφέρουμε. Δεν έμπαιξα στον πρώτο αγώνα απέναντι στην Κράσνονταρ, όμως έχω το δικαίωμα να αγωνιστώ στη ρεβάνς και ανυπομονώ πολύ. Μιλώντας με τον προπονητή, διαπίστωσα ότι ξέρει πολλά περισσότερα για εμένα από ό,τι περίμενα. Μίλησε με πολλούς παίκτες και ανθρώπους, γιατί ενδιαφερόταν να πάρει στην ομάδα όχι μόνο έναν καλό ποδοσφαιριστή αλλά και έναν καλό χαρακτήρα. Είμαι χαρούμενος που πίστεψε ότι εγώ διαθέτω αυτά τα χαρακτηριστικά και θα προσπαθήσω να το ανταποδώσω με την εικόνα μου στον αγωνιστικό χώρο. Έχω την ευκαιρία να γράψω ιστορία με τον ΠΑΟ και να σκοράρω πολλά γκολ. Αυτός είναι ο στόχος μου πλέον. Ανέφερε σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Κροατία ο Τσόλακ, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο νέος επιθετικός του ΠΑΟΚ είναι παίκτης που ήταν πρώτος σκόρερ στην Κροατία πέρσι. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Κροατίας πούλησε 3 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο της σκόρερ και τον πρώτο σκόρερ του πρωτοαθλήματος. Λοιπόν, κλείνοντας μετά του μπάσκετ, είπαμε χθες αρκετά με αφορμή το γεγονός ότι δεν θα γίνει παιχνίδι αύριο για τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Αναφερθήκαμε και στο ποια συνθήκη ουσιαστικά θα επικρατήσει για τον ΠΑΟΚ τις επόμενες 2 εβδομάδες, που θα έχει να κάνει δηλαδή με μια περίεργη προετοιμασία, περιμένοντας λίγο και τους τραυματίες να επιστρέψουν, αλλά και να πρέπει να παίξει μάλλον, γιατί έχει να κάνει και με προκρίσεις αυτό, 3 μάτς μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας. Το μάτς με τον Πανιόνιο, όπως έχουμε πει, παραμένει στον αέρα. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Νομίζω ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια εικόνα. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν μπορεί ο Πανιόνιος να παίξει με το εφηβικό του, γιατί θα έχει θέμα στο πρωτάθλημα εφόσον κατέβει. Δηλαδή πάλι πάει με μείον 2, πρέπει να έχει 8 συμβόλαια. Δεν ξέρω αν θα είναι σε θέση να έχει να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει 8 συμβόλαια μέχρι την άλλη εβδομάδα. Η προκήρυξη αυτή είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ μετά από όσα είχαν γίνει με τον Ολυμπιακό και την αποχώρησή του από εκείνον τον Μάτζο τον Παναθηναϊκό και όσα ακολούθησαν μετά. Σε εμάς και πέλουνε για όσο το ξέχασαν, ημιτελικός. Οπότε περιμένουμε να δούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Γενικά η προετοιμασία του ΠΑΟΚ είναι μετεμποδίων όλο το διάστημα. Γιατί ξέρετε, για τους προπονητές είναι μεγάλη υπόθεση να είναι όλοι διαθέσιμοι, να έχουν τους παίκτες στην προετοιμασία διαθέσιμους, ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες που σχεδόν κάθε χρόνο αλλάζουν πολλά πρόσωπα. Οπότε το κομμάτι της χημίας δεν είναι και τόσο εύκολο να φτιάξει. Θέλει χρόνο, θέλει προπόνηση, θέλει παιχνίδια. Και για τον ΠΑΟΚ έχουμε αναφερθεί στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και είναι ζητήματα σημαντικά. Και το κακό είναι ότι είναι και συγκεκριμένη θέση, να το πω, 4-5 όλα τα ζητήματα. Εκεί που έτσι κι αλλιώς δεν έχει πάρα πολλές επιλογές εξ αρχής με το σχεδιασμό που έκανε. Έχει παίξει όλα τα φιλικά του χωρίς έναν Αμερικανό εκεί, τον Χέρντον, τον οποίο δεν τον έχουμε δει. Και έχει χαθεί ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο είναι εκτός Αμερικανός. Ο Αμερικανός ουσιαστικά έχει χάσει όλη την προετοιμασία. Έτσι, και είναι ένα ζήτημα αυτό. Από όσο βγαίνει από το ρεπορτάζ, δεν αλλάζει κάτι το σχετικό του ΠΑΟΚ όσον αφορά το Χέρντον. Σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει την πορεία, αλλά σήμερα που μιλάμε δεν αλλάζει κάτι. Ο ΠΑΟΚ πορεύεται έτσι. Δεν έχει βγει στην αγορά για να ψάξει κάτι άλλο. Είναι και το θέμα του Κακλαμανάκη, ο οποίος έχασε τα παιχνίδια τα τελευταία με Προμηθέα, με ΑΕΚ στην Αθήνα και με Λαύριο. Το διάστημα του Κακλαμανάκη είναι λίγο πιο σοβαρό από ό,τι τα συνηθισμένα, οπότε παραμένει εκτός. Δηλαδή, αυτοί και οι δύο συνεχίζουν εκτός, δεν έχουν μπει με το πρόγραμμα της ομάδας και αυτό είναι ζήτημα σημαντικό. Και από προχθές έχει προκύψει το ζήτημα με τον Τσαλμπούρη, ο οποίος θα δοκιμάσει την άλλη εβδομάδα με το πρόβλημα που έχει στον αντίχειρα. Οπότε
είναι θέμα για τον, για τον Μέξα. Γιατί και παιχνίδι φιλικό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε Σαββατοκύριακο, καθώς όλοι παίζουν κύπελο. Και θα πρέπει να προετοιμαστεί όσο μπορεί, περιμένοντας να γυρίσουν και οι τραυματίες σταδιακά εν ώψη της παράλληλης εβδομάδας, η οποία θα έχει τρία μάτς μάλλον. Εφόσον γίνει το μάτς με τον Πανιόνιο. Γιατί είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει, είναι να παίξει 3 Οκτωβρίου με τον Πανιόνιο για το κύπελο. Αν περάσει, θα παίξει με τον νικητή του Χαρούλεο Τρικούπη με τη Λάρισα πάλι στο Παλατάκι την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Και στις 10 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη. Είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ της Basket League με το Λαύριο. Και είναι και τρία μάτσα τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και μάτσα που πρέπει να κερδίσει. Δεν είναι με, ξέρω εγώ, το Προμηθέα στην Πάτρα που να πεις ότι OK και να χάσω δεν έγινε κάτι, ή με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ για παράδειγμα. Είναι μάτσα εντός έδρας, είναι μάτσα που πρέπει να τα κερδίσει και η ομάδα θα μπει σε διαδικασία αγώνων μετά από 7 μήνες. Έτσι. Θα μπει σε διαδικασία αγώνων μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα. Οπότε δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο όλο αυτό το οποίο θα έχει από την παράλληλη εβδομάδα ουσιαστικά, από το τέλος της επόμενης και την παράλληλη εβδομάδα. Με αυτό όμως πρέπει να πορευτούν οι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω, και για τον Μέξα και για τους παίκτες, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Αν μπορούσε να βρεθεί κάποιος τρόπος να γίνει και ένα φιλικό μέσα από το κύριο, καλό θα ήταν. Ούτως ώστε τουλάχιστον να μην είναι δύο εβδομάδες χωρίς παιχνίδι η ομάδα, έστω και φιλικό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο όταν σχεδόν όλοι έχουν παιχνίδια για το κύπελο. Οι περισσότερες ομάδες. Αυτά και μετά του μπάσκετ. Έτσι, είπαμε ότι το παιχνίδι το αυριανό που έρχεται με τον Βόλο είναι στο προσκήνιο αυτό το Σαββατοκύριακο. Σταδιακά θα το πάμε από την άλλη εβδομάδα. Να προλάβουμε. Να έχουμε και λίγο εικόνα με το τι αρχίζει να γίνεται και με τις ομάδες του ΑΣ. Μέσα στην ομάδα μάλλον θα κάνω μια επικοινωνία με τον καλό φίλο και συνάδελφο Ραφαήλ Καντατζή, να μας δώσει λίγο εικόνα που βρισκόμαστε. Το χάντμπολ ξεκίνησε και το βόλεϊ κάπου στα κοντά. Μπαίνουν σε διαδικασία αγώνων και τα άλλα αθλήματα. Όσο μπορούμε να ασχολούμαστε και με αυτά θα το κάνουμε. Το κάναμε την προηγούμενη σεζόν, έτσι, όταν μας το επέτρεπε το πρόγραμμα. Και ο κορονοϊός φυσικά, γιατί μην ξεχνάμε τι έγινε στην περσινή σεζόν. Οπότε μπαίνουμε σταδιακά σε όλα τα αθλήματα στη διαδικασία, έτσι, αγώνων, σε αγωνιστική δράση. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φυσικά μαζί μας ήταν το στοιχημαν.gr με live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο φυσικά και έχει επιστρέψει, και εσείς κάθε μήνα μπορείτε να κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους και βέβαια στο στοίχημαν.gr, καλύτερο παιχνίδι, ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs μαζί μας, σεμινάρια στην πληροφορική. Αν θέλετε να γίνει expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας, μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου, να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα για να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Και αν θέλετε φυσικά κάτι παραπάνω, σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά για να πάρετε τα εφόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Όλα αυτά στο datalabs.edu.gr, στο 2310 22 29 62 και φυσικά στα γραφεία της Datalabs στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας φυσικά είναι μαζί μας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Φυσικά εσείς εδώ μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα, εδώ και με τις δικές σας γραμμές ανοιχτές για τις δικές σας απόψεις.
Φυσικά εμείς ραντεβού ξανά τη Δευτέρα, κανονικά και αυτήν την εβδομάδα, στις ώρες μας, 7.30 ώρα. Και βέβαια αύριο το παιχνίδι, από νωρίς, και ενημέρωση με ό,τι γίνεται με το pre-game από το Βόλο, και στις 6.30 φυσικά με τη μετάδοση του αγώνα από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν από εμάς. Γενικά, όπως είπα, ένα Σαββατοκύριακο που ξαναέχει αγωνιστική δράση, οπότε το Λίμπερο θα είναι στα γήπεδα και θα το καταλάβετε και από αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε ξανά την Δευτέρα, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος. Καλό σας βράδυ.